από τις διαπραγματεύσεις. Βλέπω όμως ότι ο Τσερνομίρδη ανακοίνωσε ότι πάει στο Λιγάρι και αγνοεί αυτή την εξέλιξη. Είναι ένα θετικό βήμα. Τώρα τι θα κάνουν οι άλλοι, δεν γνωρίζω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι να έχετε. Να είστε καλά. Άλλη μια μέρα ταλαιπωρίας περίμενε και σήμερα τους δεκάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους που περίμεναν υπομονετικά το πολύπαθο χαρτάκι για τις ολιγοήμερες φθηνές διακοπές του εργατικού κέντρου του Πειραιά. Άλλη μια ημέρα ταλαιπωρίας αντιμετώπισαν δεκάδες εργαζόμενους και συνταξιούχοι που περίμεναν υπομονετικά από νωρίς τα ξημερώματα έξω από το εργατικό κέντρο Πειραιά για το πολυπόθητο χαρτάκι που θα τους εξασφαλίσει μερικές ημέρες φθηνών διακοπών. Έχω έρθει άλλες δύο φορές. Και δεν σταθήκατε τυχερός. Μπα, πού τέτοιο πράγμα. Αξίζει τον κόπο αυτό. Ούτε βρίσκαμε έναν άνθρωπο για να ρωτήσουμε, να μας πει, ας πούμε, τι θέλουν, τι ζητάνε για να μας δώσουν στήριο. Παρότι με κάποιο ατύχημα έχετε πάει κάποιο, δεν βλέπω, περιμένετε εδώ. Από τις 4 παρά 20. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει. Έχετε ξανακάνει χρήση αυτών των εισιτήριων. Βεβαίως, κάθε 2 χρόνια. Πολλοί περίμεναν για πολλωστή ημέρα σήμερα για να γράψουν το όνομά του στο πρόχειρο τετράδιο που υπάρχει στην είσοδο του εργατικού κέντρου Πειραιά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν αριθμό προτεραιότητας που θα τους οδηγήσει σε 7 ήσυχες ημέρες διακοπών. Μέχρι τότε όμως η ταλαιπωρία τους θα συνεχίζεται. Βάρδιες κάνουμε για να πάρουμε θέση. Και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, σε αυτό το θρίλερ της Κρήτης με τον παράξενο, να το χαρακτηρίσουμε έτσι για την ώρα, θάνατο της Αγγελικής Ρουσογλού. Είναι μαζί μας ο θείος της κοπέλας. Της άτυχης κοπέλας, ο κύριος Ιωάννης Καραβέλας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Καραβέλα. Βλέπουμε, κύριε Καραβέλα, ότι με την πίεση που ασκείτε, όλο και κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει στο φως του τούνελ και στον ορίζοντα. Ελπίζουμε. Κάποιοι κινητοποιούνται. Είναι πλέον σαφές ότι η οικογένεια, και όλοι μας δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς, διαπιστώνουμε αυτά τα πολύ σοβαρά κενά, για την ώρα έτσι πρέπει να τα χαρακτηρίζουμε, σε αυτό το puzzle του θανάτου της ανιψιάς σας. Και σε εμάς είναι αναπάντητα αυτά τα κενά. Και αναμένουμε, επειδή συνεχίζεται η ανάκριση. Mm-hmm. Χθες το βράδυ είχε πάει και είχε ανακριθεί ο πατέρας της Αγγελικής, της ανιψιάς μου. Και ασφαλώς πρέπει να συνεχιστεί η ανάκριση προς όλες τις κατευθύνσεις, διότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα άτομα. Mm-hmm. Όλα τα εμπλεκόμενα και όλα τα άτομα τα οποία πιθανόν έχουν πληροφορίες. Και όχι να μείνουν έξω από την ανάκριση. Τώρα, χθες λέγατε κάτι πολύ σημαντικό. Μιλούσατε για αυτά τα τηλεφωνήματα, προφανώς μετά από κάποια πληροφορία που είχατε. Όχι, εγώ είμαι ένας κοινός πολίτης και βάζω κάτω, έχοντας το πρόβλημα, κάθομαι και σκέπτομαι. Και προβληματίζομαι. Όλες τις λογικές εκδοχές. Βεβαίως. Και θα έπρεπε αυτά που σκέπτομαι εγώ να τα έχουν σκεφτεί προηγουμένως οι αρμόδιοι. Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και όχι εγώ βέβαια μόνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε, θα έπρεπε να εξαντληθούν όλες οι περιπτώσεις, όλες οι εκδοχές και να χυθεί άπλετο φως. Ωστόσο, χθες μιλάμε. Και όχι με καθυστερήσεις. Κύριε Καραβέλα, προφανώς αξιοποιήσατε κάποια πληροφορία ότι στις 5.30 της μοιραίας νύχτας το πρωί. Περίπου, ναι, ναι, σύμφωνοι. Η μητέρα του αστυνομικού έφυγε από το σπίτι. Και βεβαίως. Σε άγνωστη κατεύθυνση. Ναι, αυτή είναι την αξιοποίηση η αστυνομία. Βέβαια δεν θα μας πούνε, δεν θα μας απαντήσουν αυτοί αμέσως. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το λέω υποθέτοντας εσείς ότι ίσως ειδοποιήθηκε ακόμα και από τον γιο της ότι βεβαίως. Και δεν πάμε να κατασκευάσουμε ένοχο. Mm-hmm. Έτσι. Να είναι σαφές. Εμείς πάμε να διαλευκάνουμε την αλήθεια, διότι μόνο αυτή θα μας φέρει σε ησυχία, σχετική ησυχία, διότι βέβαια η ανιψιά μου πήγε στο χώμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θαραλέα και σωστά και το παιδί και όταν θα ρωτήσει αυτό το μεγάλο γιατί. Και τον πατέρα του βέβαια, διότι εδώ το πράγμα είναι αρκετά, καταλαβαίνετε, σοβαρά, είναι σοβαρό. Δεν σας χωράει πάντως στο μυαλό πώς δεν άκουσε ο αστυνομικός τον πυροβολισμό? Όχι, δεν μου χωράει το μυαλό, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Και για να το αποδείξει πρέπει να γίνει αυτός ο έλεγχος που είπα χθες το βράδυ. Ότι πρέπει να ελεγχθούν όλα τα διαπλεκόμενα τηλέφωνα περιλαμβανομένου του αστυνομικού τμήματος Αγίου Νικολάου και Ελούντας. Και περιλαμβανομένου και άλλων. Δεν μπορώ να σκεφτώ ποια άλλα τηλέφωνα μπορεί να είναι εμπλεκόμενα. Τηλέφωνα θείων του, τηλέφωνα συγγενών του, τηλέφωνα μάνας, αδελφών, καταλάβατε. Χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο ίδιος έκανε κάτι άλλο. Μπορεί να συνέβη ένα ατύχημα. Βέβαια, όμως. Όλα είναι πιθανά. Έτσι. Όλα είναι πιθανά και το ατύχημα είναι πιθανό, αλλά η αυτοκτονία, όπως τόνισα και χθες το βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση η ανιψιά μου να αυτοκτόνησε. Mm-hmm. Είναι σαφές, διότι
Είχα κατά τύχη, παρά το ότι μένω στην Αθήνα, είχα πάει την προηγούμενη βραδιά εγώ. Κατάλαβα τι λέτε. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Σοφία Ρουσόγλου, τη μητέρα της άτυχης Αγγελικής. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρουσόγλου. Καλημέρα σας. Μάθατε κάτι καινούργιο, έγινε κάποια ενέργεια η οποία αξίζει να δημοσιοποιηθεί, να μας την πείτε? Έχετε μάθει κάτι? Πέδωσε κατάθεση ο άνδρας με χθες βράδυ και ναι, ζήτησε και να ελεγχθούν τα τηλέφωνα το δικό της, το κινητό του κουμπάρ και το δικό της. Mm-hmm. Έχετε κι εσείς κάποιες πληροφορίες, κάποιες υποψίες ότι ο γαμπρός σας τηλεφώνησε σε κάποιους ανθρώπους την ώρα που έλεγε ότι κοιμόταν από τις 4 και μετά? Αυτό δεν το ξέρω. Απλώς μια πληροφορία ότι η μαμά του σηκώθηκε 5,5 ώρα από το χωριό. Είναι η ίδια πληροφορία που έχει ο κύριος Καραβέλας. Οπότε θέλουμε να ελεγχθούν, διότι ισχυρίζεται ότι κοιμόταν εκείνη την ώρα. Εάν αποδειχτεί ότι έγινε τηλέφωνο εκείνη την ώρα, ναι, στη μάνα του, σημαίνει ότι λέει ψέματα. Στη μάνα του. Ή και σε οποιοδήποτε άλλο συγγενή. Ναι, σε οποιοδήποτε έχει τηλεφωνήσει εκείνη την ώρα, τη στιγμή που λέει ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τον κρότο του όπλου. Το θεωρείτε απίθανο κι εσείς, κύριε Ρουσόγλου? Ναι. Ύστερα δεν ξέρω αν έχει ελεγχθεί ή το μήπως ήθελε να κάνει έρωτα μαζί της, ήταν μεθυσμένος, της μίλησε άσχημα και αυτή αρνήθηκε. Αυτό δεν ξέρω εάν έχει ελεγχθεί. Και αυτό ενδεχομένως προκάλεσε την οργή του. Ναι. Βεβαίως. Αν τον απείλησε, το πιο πιθανό που θεωρώ, ναι, εάν τον απείλησε επάνω στο μεθύσι, να μιλήσανε, να τσακωθήκανε, ναι, και να τον απείλησε ότι θα τον εγχωρήσει. Να του πει σήκω φύγε από το σπίτι μου, δεν σε θέλω άλλο. Ναι. Έχω το παιδί μου. Το θεωρώ πολύ πιθανόν επάνω στο μεθύσι και υποτίθεται και των ιδιωνών να πιάσε το όπλο και να την σκότωσε. Ίσως όμως για να είμαστε... Πιστεύω κιόλας ότι μπορεί να την έχει απειλήσει με το όπλο και εάν το είχε κρύψει η κόρη μου, όχι είναι για να αυτοκτονήσει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να την είχε απειλήσει πιο μπροστά. Ναι. Κύριε Ρουσόγλου, για να είμαστε δίκαιοι, υποθέτοντας κάποια πράγματα, ίσως από την άλλη πλευρά, πάνω στον καυγά αυτόν, μετά από βαριές κουβέντες που ακούστηκαν, δεν μπορεί να ξέρει κανείς, ο ίδιος ο αστυνομικός, εάν έχει συμβεί, θα μας το πει, ίσως να μόνο αποφάσισε... Μόνο το παιδάκι ήταν μπροστά, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να μιλήσει. Ίσως να αποφάσισε και η ίδια να προχωρήσει σε αυτό. Ύστερα το οικονομικό. Γιατί να αποκλείσουμε και το οικονομικό? Δηλαδή? Αυτή τη στιγμούλα κληρονομάει το σπίτι που είχε η κόρη μου, κληρονομάει το μαγαζί που έχει η κόρη μου και το 70% της επιχειρήσεως τουριστικό μαγαζί που έχει. Αυτό προϋποθέτει μεθόδευση όμως, κυρία Ρουσόγλου. Δηλαδή... Ναι, πρέπει να είναι προμελετημένο, είναι λίγο τραβηγμένο. Είναι λίγο τραβηγμένο. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά το μυαλό μου πάει παντού αυτή τη στιγμή. Εσείς, κυρία Ρουσόγλου, κάποια στιγμή μετά από το τραγικό αυτό συμβάν, πιάσατε το γαμπρό σας, όλα αυτά τα ερωτήματα, που είναι και για μας πολύ σημαντικά και πολύ βασικά. Σας είπα, μετά την κηδεία τον ρώτησα γιατί να αυτοκτονήσει. Τι σας απάντησε? Είχε πιει, λέει, μισό μπουκάλι ουίσκι. Και λοιπόν, όποιος πίνει μισό μπουκάλι ουίσκι, αυτό είναι ανέστητη μια κοπέλα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω. Είναι ανέστητη μια κοπέλα η οποία είναι 55 κιλά όταν πιει μισό μπουκάλι ουίσκι, την πάνε στο νοσοκομείο, κύριε Αθανασιάδη. Και μετά πώς δεν άκουσε τον πυροβολισμό? Η εξήγηση ήταν ότι γύρισε μεθυσμένος, έπεσε στον καναπέ κατευθείαν και δεν άκουσε τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τρόπος, είναι και το χέρι που πήγε από την άλλη πλευρά, εάν ευσταθεί αυτή η περίπτωση αυτοκτονίας. Αυτό δεν ήμουν σε θέση για να ρωτήσω παραπάνω. Είναι πολύ παράξενο, όπως λένε οι ίδιοι οι γνώστες, οι ιατροδικαστές δηλαδή. Εγώ είμαι μάνα της και ξέρω ότι πάντα είναι δεξιόχειρας. Mm-hmm. Ποτέ το αριστερό χέρι δεν το χρησιμοποίησε. Αυτό που ακούγεται από κάποιους ότι διαπίστωσε κάποια στιγμή η κόρη σας ότι και το παιδάκι αυτό αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και ίσως αυτό να προκάλεσε. Κοιτάτε, σας είπα ότι θλίψη. Την Τετάρτη, την προηγούμενη που έγινε το συμβάν, ναι, είχανε να πάνε στο Ηράκλειο. Ναι. Για να πάρουν τραπεζαρία, να αγοράσουν τραπεζαρία. Και της λέω εγώ καθόμουν στο μαγαζί της από το πρωί μέχρι το βράδυ και δούλευα για να την βοηθήσω. Mm-hmm. Και μου λέει, θα πάρουμε το μωρό μαζί. Ναι. Λέω, μην το πάρεις το μωρό γιατί ήταν πάρα πολύ ζέστη, θα το ταλαιπωρήσεις. Λέει, όχι, θα το πάρουμε. Και νευρίασα και της λέω, καλά, εγώ κάθομαι στο μαγαζί σου όλη την ημέρα. Η πεθερά σου δεν μπορεί να έρθει το πρωί με το λεωφορείο και να φύγει το βράδυ να μην το ταλαιπωρείς το μωρό. Οπότε γυρίζει και μου λέει, μαμά, ορκίσου μου, δεν θα πεις πουθενά τίποτα. Ούτε στον μπαμπά, ούτε στο Μανώλη. Λέω, τι είναι, Ελίνα? Μου λέει, μας είπε ο γιατρός να πάω κάνω με ένα ντόπλερ διότι βρήκε ένα φύσιμα στην καρδιά. Ναι. Λέω, εντάξει, μετά δεν μίλησα. Και της λέω, σε παρακαλώ, πάρε με να με ενημερώσεις γιατί έχω αγωνία. Πώς να σε πάρω, μου λέει, που θα το πάρει ήδη ο Μανώλης. Την ώρα λοιπόν που τελειώσανε και πήγε να ξεπαρκάρει για να φύγουνε, με παίρνει από το κινητό της και μου λέει, μαμά, δεν είναι τίποτα,
Είναι απολύτως φυσιολογικά σε όλα τα παιδιά, δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι κάτι αντιμετωπίσιμο, εν πάση περιπτώσει. Λέω, είναι αλήθεια, μου λέει, στορκίζομαι, δεν είναι τίποτα. Αυτό. Να παρέμβω, κύριε Ρουσόγλου. Μου επιτρέπετε, θα καταλάβετε ακριβώς γιατί έχουμε τον γαμπρό σας, κύριε Ρουσόγλου, στο τηλέφωνο. Πρέπει κύριο Μανώλη Κουκουράκη. Μισό λεπτάκι. Ακούτε, στην ανάκριση μετά με ρώτησε ο αστυνομικός διευθυντής εδώ πέρα της ασφαλείας. Ένα σημάδι λέει που έχει στο μέτωπο και φοβότανε για καρκίνο. Κύριε Ρουσόγλου, δεν με ακούσατε. Ίσως είναι ο γαμπρός σας στο τηλέφωνο. Κύριε Κουκουράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, όσο μπορούμε να είναι καλημέρα. Το καταλαβαίνουμε. Κύριε Κουκουράκη, δεν θα πούμε πολλά. Θα προχωρήσω κατευθείαν σε αυτά τα ερωτήματα που τα ακούσατε κι εσείς. Προέρχονται από την οικογένεια, από τον πεθερό σας, από τον θείο της κοπέλας, από την πεθερά σας. Τι έχει συμβεί? Δώστε μας μια εικόνα. Ακούστε, δείτε κάτι. Καταρχήν, δεν είναι κωμωδία. Σας παρακαλώ. Δεν το αντιμετωπίζει κανείς ως κωμωδία, κύριε Κουκουράκη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να έχει πάρει τόση δημοσιότητα το θέμα. Δεν γίνεται. Να ρωτήσω εγώ μια ευτυχισμένη γυναίκα. Μπορεί να αυτοκτονήσει? Σας είπα, βοηθήστε την προανάξη ο καθένας. Αυτό κάνουμε, κύριε Κουκουράκη. Αυτό κάνουμε με κάθε σοβαρότητα και με κάθε ψυχραιμία. Σεβαστείτε. Τίποτα άλλο. Ό,τι ξέρει ο καθένας, ό,τι γνωρίζει, να το καταθέσει. Εσείς τι γνωρίζετε, κύριε Κουκουράκη? Εγώ ό,τι γνωρίζω και ό,τι μαθαίνω από τότε, τέλος πάντων, και ύστερα και από παλιά, και ό,τι μαθαίνω, το καταθέτω και θα το καταθέτω. Δεν έχω τίποτα να σας πω και μόλις θα τελειώσει η αλήθεια. Μιλέτε σε μένα αν δεν θέλετε, απαντήστε όμως σε μια-δυο ερωτήσεις της πεθαράς σας, αν έχει την καλοσύνη. Καταλαβαίνετε την αγωνία της. Είναι και δική σας αγωνία, αλλά... Σέβομαι την προανάξη, το είπα και το ξανάπα. Αφήστε να λάβει η αλήθεια. Ό,τι ο καθένας ας βοηθήσει την προανάξη, τίποτα άλλο. Κύριε Κουκουράκη, προηγήθηκε έντονος τσακωμός? Μπορεί να γίνει ατύχημα, δεν ξέρω. Προηγήθηκε τσακωμός έντονος? Υπήρχε κάποιος λόγος δηλαδή που την έκανε να στεναχωρηθεί πολύ για να οδηγηθεί στην αυτοκτονία, αν ευσταθεί αυτή η εκδοχή? Σας είπα, η προανάκριση θα δείξει τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, βοηθήστε την προανάκριση ο καθένας με τον τρόπο. Κάτι τελευταίο το καταλαβαίνω. Κάτι τελευταίο μόνο. Πέστε μας και θα σας αφήσουμε ήσυχους, γιατί καταλαβαίνουμε και τη δική σας την κατάσταση. Υπήρξε κάποιο τηλεφώνημα, αν έγινε αυτοκτονία, τηλεφωνήσατε σε κάποιον να ενημερώσετε ότι αυτοκτόνησε? Σας είπα το πρωί. Σας είπα. Τέλος πάντων. Νωρίτερα από το πρωί, νωρίτερα από την ώρα που ξυπνήσατε, έγινε κάποιο τηλεφώνημα? Όχι, λοιπόν, βοηθήστε την προανάξη. Τι άλλο να σας πω εγώ? Επιτρέψτε μου, κύριε Κουκουράκη. Έχω ζητήσει για κατάσχεση λογαριασμών τα πάντα των κινητών, των σταθερών. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα πράγματα. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε την ώρα και τη στιγμή αυτή. Το σεβόμαστε απόλυτα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι παράλληλα πρέπει να σεβαστούμε και τον πόνο. Έχουμε χάσει έναν άνθρωπο και πρέπει να αφοσιωθούμε στον άνθρωπο αυτό. Πρέπει να σεβαστούμε όμως και... Όχι όμως όλη η λάσπη στην νεκρή που δεν μπορεί να απολογηθεί. Όχι όλη η λάσπη στην νεκρή που δεν μπορεί να απολογηθεί. Και το παιδί που ήταν μάρτυρας δεν μπορεί να μιλήσει. Να παρέμβω, κύριε Αθανασιάδη. Αν θέλει να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Κουκουράκη. Η μητέρα του με ποια στοιχεία το βράδυ που ήρθε στο σπίτι της αδερφής μου και ήταν η νεκρή μπροστά, με ποια στοιχεία έλεγε ότι γιατί μας το έκανες αγγελική αυτό? Και γιατί εννοώντας βέβαια ότι αυτοκτόνησε. Με ποια στοιχεία? Πώς ήξερε ότι αυτοκτόνησε, λέτε? Είναι αυτά τα ερωτήματα με στο οποία δεν θέλει να απαντήσει. Διότι δεν θέλουμε, είπαμε, να κολλήσουμε το ότι είναι ο τάδε, ο α ή ο β, ο ένοχος. Το θέμα είναι ότι είναι αναμίληκτα τα ερωτηματικά. Κύριε και Κουκουράκη, λένε η μαμά του. Κύριε Κουκουράκη, από την εμπειρία σας και μόνο, και θα σας αφήσουμε. Είναι ένας έμπειρος αστυνομικός. Από την εμπειρία σας και μόνο ως αξιωματικού της αστυνομίας. Ένας άνθρωπος που αυτοκτονεί, πώς είναι να τον αφέρει το χέρι του από την άλλη πλευρά του κεφαλιού του? Δώστε μας μια απάντηση σε αυτό. Για όλα υπάρχει κάποια λογική και αληθική εξής. Αφήστε την προανάκριση και θα δείτε τα πάντα. Ναι, αλλά κάντε μας τη χάρη. Ευθύνη, αν θέλετε, αδιαφορήστε για τις δικές... Αν η Λίνα έπιασε το τουφέκι, εσείς δεν φέρετε καμία ευθύνη ότι την οθήσατε εκεί? Ήτανε τόσο ευτυχισμένη. Δεν είχατε κανένα πρόβλημα, ούτως ώστε ήτανε τρελή η Λίνα και έπιασε και αυτοκτόνησε? Τώρα που έκανε το παιδί και ήτανε όλη της η ζωή και όλα της τα όνειρα για αυτό το παιδί. Ερωτώ ευθέως. Καμία ευθύνη δεν φέρνεις, κύριε Κουκουράκη?
Όταν ο Μπάμπης λέει ότι του είπε να αλλάξει στάση, διότι μπαμ, τι έκανες για να το προλάβεις? Για όλα... Και για ποιο λόγο να ανακρύψει το τηλέφωνο, το πιστόλι Λίνα? Κύριε Κουκουράκη, δώστε μια απάντηση. Είναι η πεθερά σας, είναι η μάνα της γυναίκας σας, έχει τον πόνο και την αγωνία. Δώστε μια απάντηση, αν θέλετε. Έχω σίγουρα πόνο, όλα θα... αβάσταχτο πόνο. Εγώ... Διότι το παιδί μου είναι στο χώμα τώρα, 29 χρονών παιδί, κοπέλα, στα τα κρύα νερά. Εγώ δεν θα τους παρεξηγήσω αυτούς τους ανθρώπους ό,τι και αν λένε. Δώστε όμως μια απάντηση, δώστε μερικές απαντήσεις. Αυτούς τους δύο ανθρώπους, το λέω και το ξαναλέω, ό,τι και να πούνε, για το, επειδή έχουν τον πόνο τους αυτοί, δεν πρόκειται να τους παρεξηγήσω, αλλά για όλα υπάρχουν οι λογικές και οι... Δώστε μας αυτές τις λογικές απαντήσεις, κύριε Κουκουράκη. Νομίζω ότι δεν δικαιούστε στον πόνο, μπροστά στον πόνο μιας μητέρας, να μην δώσετε κάποιες απαντήσεις. Αν έχετε την καλοσύνη. Είμαι αντιλογικός και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορώ να εκφράζομαι και να λέω... Τι εικάζετε εσείς ότι έγινε, συγγνώμη, γιατί έφτασε συγγνώμη, η κοπέλα αυτή στην αυτοκτονία. Συγγνώμη, αν ο κύριος Κουκουράκης είναι αστυνομικός, έπρεπε να διαφυλάξει το όπλο του. Αν ήταν αστυνομικός σωστός και ήταν υπό... Και να με πάρει τηλέφωνο. Έπρεπε να φυλάξει το όπλο του. Πήρε το όπλο και το δεν έπρεπε να μεθύσει. Δεν έπρεπε να μεθύσει και να... Πάνε, να με ειδοποιήσει. Ποια ειδοποίηση έκανε στους γονείς της? Γιατί δεν ειδοποίησατε αμέσως τους οικείους της, την οικογένεια? Γιατί δεν είπε η κόρη σου έκανε αυτό και αυτό? Για όλα έχω απαντήσει και θα δοθεί και συμπληρωμάτη. Μη μου πείτε γιατί είμαστε άρρωτοι και γιατί δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε και αντέχουμε αυτό τώρα. Για όλα. Κύριε Κουκουράκη, αν έχετε την καλοσύνη, δώστε μας τη δική σας εκδοχή. Γιατί έφτασε στην αυτοκτονία αυτή η κοπέλα, αυτή η σύζυγός σας, η γυναίκα σας? Για τι όλα πιθανολογείτε? Έχω απαντήσει, σας παρακαλώ, για όλα. Μα πρέπει να μας πείτε τι πιθανολογείτε. Αυτή η εκδοχή, σύμφωνα, σύμφωνοι είμαστε σύμφωνοι, υπάρχει αυτή η εκδοχή της αυτοκτονίας. Γιατί το έκανε, τι πιθανολογείτε εσείς? Πώς έφτασε μέχρι εκεί? Κάθε μέρα, ναι, βλέπετε, ξέρετε. Τέλος πάντων, εγώ σας είπα, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Δεν θέλω να αμαυρώσω την μνήμη της. Λοιπόν, ποιος αμαυρώνει, κύριε Κουκουράκη? Ότι έπινε, πίνατε μαζί και στο φαΐ πίνατε, πήρες και πίνατε μαζί. Μητέρα, αλλά όχι μητέρα, να κατάσταση να μην ελέγχει και να μην αυτοκτονήσει. Ξέρετε, λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, μητέρα σας... Ήπιε μόνο αυτή η ίδια ή δεν ήπιες, ναι? Ολοκληρώστε την προηγούμενη σκέψη σας, κύριε Κουκουράκη, μόνο. Και γιατί πήγες και έδωσε σέμα 8 η ώρα το βράδυ και δεν ζήτησες να δώσεις το πρωί 8 η ώρα? Αυτό το βεβαιώνει από το νοσοκομείο. Λοιπόν, μητέρα, ξέρετε, λοιπόν, τέλος πάντων. Μα στη μνήμη της συζύγου σας δεν θα μας πείτε τι πιθανολογείτε, ξέρω, πώς έφτασε. Ξέρω ότι η λάσπη πάει στη νεκρή, αυτό ξέρω. Και ότι το μωρό που ήταν παρόβον δεν μπορεί να μιλήσει. Δώστε μας την εκδοχή σας, κύριε Κουκουράκη, στη μνήμη της νεκρής συζύγου σας. Τι πιθανολογείτε ότι την οδήγησε στην αυτοκτονία, αυτό τουλάχιστον. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι θέμα προανακρίσεως όλα τα υπόλοιπα. Σας είπα, είμαι αστυνομικός, δεν μπορώ να εκφράζομαι, να λέω το θέμα. Φοβάμαι ότι δεν σέβεστε την αγωνία των οικείων της. Δεν σέβεστε την αγωνία της πεθαράς σας. Θέλει να μάθει την αλήθεια, να το σεβαστούμε όλοι αυτό, κύριε Κουκουράκη. Όποια και να είναι η αλήθεια. Την εκδοχή σας πέστε μας. Είναι αλήθεια. Ήσασταν, είπατε, πιωμένος. Την εκδοχή σας πέστε μας. Τι πιθανολογείτε ότι έγινε? Δεν θα πω. Δεν σας κατηγόρησε κανείς. Μόλις θα τελειώσει η προανάκριση, θα λάμψει η αλήθεια. Τι άλλο να σου πω? Τίποτα άλλο. Οφείλατε να ειδοποιήσετε τους δικούς της ότι ξέρεις η κόρη σου πήρε το όπλο και οπωσδήποτε έχει κακό σκοπό. Δεν παίζουν με τα όπλα. Κύριε Κουκουράκη. Εάν ήσασταν σωστός. Κύριε Κουκουράκη. Το καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πείτε μια κουβέντα. Μια κουβέντα, πέστε για να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία, αλλά μια κουβέντα σε αυτή τη μάνα που πονάει αυτή την ώρα. Σταράζω. Μια κουβέντα λοιπόν θα σας πω, ναι, αλλά τελειώνουμε έτσι. Ναι. Μητέρα, την είχατε 28 χρόνια και εγώ ένα. Σκεφτείτε αυτή την κουβέντα. Ικανή να αυτοκτονήσει αυτή τη στιγμή, να θα αυτοκτονούσε όταν έχασε το παιδί της. Υπάρχουν όταν τα έχασε πάντα, τον Αντώνη. Υπάρχουν τα πάντα και σιγά σιγά... Τώρα δεν θα αυτοκτονούσε ποτέ. Όλα στην προανάκριση. Στην προανάκριση όπως και μόνο. Δεν έχω σκοπό να αμαυρώσω τη μνήμη της. Εννοείται ότι ξέρει κάτι η μητέρα της που δεν ξέρετε εσείς, που δεν το γνωρίζετε. Τίποτα άλλο, παρακαλώ, παρακαλώ. Καλώς. Σεβαστείτε. Καλώς, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουκουράκη. Δεν ξέρω, κύριε Ρουσόγλου, τι αποκομίσατε από αυτή την προσπάθεια. Εγώ είχα αποκομίσει ότι όλη η λάσπη πάει στην νεκρή κόρη μου. Όλα πάνε να κουκουλωθούν. Διότι είναι νεκρή και δεν μπορεί να απολογηθεί. Και αυτό το μικρό που ήταν μάρτυρας που έχω στην αγκαλιά μου αυτή τη στιγμούλα δεν μπορεί να μιλήσει.
Μάλιστα. Τι θα ακολουθήσει, κύριε Καραδέλα? Εσείς βγάλετε κάποιο συμπέρασμα? Εγώ το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι υπάρχουν... δεν θέλω να θεωρήσω οποιονδήποτε ένοχο και πάλι λέω ότι ήμουνα ο πρώτου κουμπάρου, ήμουνα ο τελευταίος που μπήκα μέσα, την είδα την ανιψιά μου πανευτυχή. Αυτό ναι. Με βεβαιώνει ότι δεν έχει κανένα λόγο να αυτοκτονήσει και περαιτέρω έχω τονίσει επανειλημμένως ότι υπάρχουν φοβερά κενά και πράγματα τα οποία τα είπαμε να ερευνηθούν και έπρεπε οι αρχές να τα είχαν ήδη ερευνήσει και έπρεπε ήδη να τα σκεφτούν αυτοί και όχι εμείς οι κοινοί και οι άσχετοι. Διότι εμείς δεν έχουμε ιδέα με το έγκλημα. Καταλάβατε. Κύριε Ρουσογλού, τι καταλάβατε εσείς με αυτό που είπε ότι εσείς τη γνωρίζατε 28 χρόνια και ο ίδιος ένα μόνο? Τι ήθελε να πει ο γαμπρός σας? Δεν ξέρω τι εννοεί. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι εννοεί. Μάλιστα. Πέρασε μια δύσκολη φάση στη ζωή της. Όταν χώρισε και όταν αρρώστησε το παιδί της, έκανε 1,5 χρόνο με καρκίνο. Ναι. Και μπορείτε να φανταστείτε μια εμπειρία με ένα παιδί με όλη τη διαδικασία της θεραπείας του καρκίνου. Συγκλονιστική εμπειρία. Και μετά που πέθανε, πέρασε μια φάση πολύ άσχημη. Συγκλονιστική η εμπειρία, αλλά η αυτό καινούργια. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, αλλά τότε δεν αυτοκτόνησε, που είχε λόγο να αυτοκτονήσει. Και επιπλέον η καινούργια ζωή που έφερε στον κόσμο, τη έδωσε και τη ίδια ζωή και χαρά και ευτυχία. Γιατί ήταν τρελαμένη από τη χαρά τη. Ένα και λοιπόν τι να με πει μαμά, μαμά, κάθε μέρα με έπαινε και μου λέει μαμά, ξέρεις μου χαμογέλασε, μαμά μου έκαμε, μαμά μου έδειξε. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να το ανεχθώ. Ναι, κύριε Καραβέλα. Χθες το βράδυ έβγαλε ο κύριος Βαγγελάτος την πρώην σύζυγό του στο... Εδώ στην κηδεία είπε μια θεία της λοιπόν, ότι την απείλησε 2 φορές. Ποιος απείλησε ποιον? Πρώην άνδρας της στην κηδεία εδώ πέρα υπόθηκε και το άκουσε με τα αυτιά μου. Ναι. Ότι απείλησε την πρώην γυναίκα 2 φορές. Αλλά είναι στη μέση ένα παιδί, είναι στη μέση μια διατροφή. Και η περιουσία, πάσο, τόσο και μπορεί και η περιουσία, δεν ξέρω, τα οποία τα καλύπτουν όλα τα άλλα. Και αυτή δεν είχε κανένα λόγο να τον, τώρα να τα παρουσιάσει, πάσο, τόσο. Διότι είπε ότι η ανιψιά μου είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ποια ψυχολογικά προβλήματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Προσπαθούν να ρίξουν όσοι λάσπη μπορούν με ψυχολογικά προβλήματα. Μια χαρά ήταν η κοπέλα, ούτε είναι σε πολύ εύκολο να λέμε ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήταν καλά και δεν ήταν. Ούτε σε νευρολογικές κλινικές. Και κατέβαινε και έξω, δεν ήταν κλειστό τύπο, κατέβαινε. Έπινε ένα ποτό. Δεν σημαίνει αυτό ότι μεθούσε κάθε βράδυ και ότι δεν έλεγε τον εαυτό τη. Καταρρίχνουμε τώρα όλα εκεί. Και είναι αυτό απεριστερά ο κύριο Κουκουράκη. Κύριε Ρουσόγλου, να ξέρετε και το ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας τα μέσα ενημέρωσης με την πίεση που ασκούμε και εμείς για να προχωρήσει και να διαλευκανθεί. Ύστερα, αρωτώ εγώ, γιατί τόσο βεβαιασμένα η νεκροψία και να λένε ότι την πήραμε εμείς και εμείς δεν ξέραμε πού ήταν το παιδί μας. Τα επισημάνουμε και χθες, νομίζω. Από εδώ πήραμε τηλέφωνο να δούμε πού είναι. Στον Άγιο είναι, στο Ηράκλειο είναι. Μια μας λέγανε έτσι, μια μας λέγανε αλλιώς. Το αίμα, γιατί να το πάρουν 8 η ώρα και να μην το πάρουν 8 το πρωί. 8 η ώρα το βράδυ έχει φύγει οτιδήποτε ίχνος από μέθη. Να μείνουμε σε αυτά με την δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε και εμείς μαζί σας. Και τόσες άλλες παραλήψεις που έχουν γίνει. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και για τα κενά και για τα ερωτήματα. Αυτό τι λέει, τι σας λέει. Δυστυχώς δεν μας φώτισε ο γαμπρός σας σχεδόν καθόλου με τις κουβέντες που μας είπε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρουσόγλου, κουράγιο και πάλι. Παρακαλώ, θα αποκαλυφθεί... ευχαριστώ να είστε καλά. Κύριε Καραβέλα, θα αποκαλυφθεί ότι. Το ξέρετε, έχετε την πεποίθηση ότι θα αποκαλυφθεί. Ελπίζουμε. Ό,τι έχει γίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε λίγο διάθεση Σαββατοκύριακο και οι περισσότεροι θα τρέξετε στις πλησιέστερες παραλίες. Χρήσιμο πάντως είναι να παρακολουθήσετε τώρα σε απευθεία σύνδεση από την πλάζα του Αλίμου τι πρέπει να κάνετε σε κατάσταση κινδύνου. Θα μας ενημερώσει η Κατερίνα Θανασιάδη. Κατερίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στην παραλία του Αλίμου. Το καλοκαίρι λοιπόν φτάνει. Σε λίγες ημέρες θα έρθει ο Ιούνιος. Βέβαια, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προωθεί διάταξη με βάση την οποία σε κάθε οργανωμένη και μη πλάζ θα υπάρχει και από ένας ναυαγοσώστης. Μια δουλειά ιδιαίτερα επικίνδυνη. Εδώ στην παραλία έχουμε 2 ναυαγοσωστικές σχολές. Το Εθνικό Ινστιτούτο Ναυαγοσωστικής, το οποίο το εκπροσωπεί ο κ. Κώστας Μουτζούρης, αλλά και την SLS Ελλάς που την εκπροσωπεί ο κ. Νίκος Γιοβανίδης. Τα παιδιά εδώ πέρα μας έχουν ετοιμάσει κάποια πράγματα. Θα μας εξηγήσουν πώς ακριβώς μπορεί να γίνει. Μόνο λίγο σύντομα, γιατί έχουμε πέσει λίγο έξω από τον χρόνο μας. Τι θα μας κάνετε, γεια σας και από μένα. Θα μας δείξει ο Κυριάκος πώς σε περίπτωση που κάποιος πέσει με τα ρούχα μέσα στο νερό, για κάποιο λόγο βρεθεί με τα ρούχα μέσα στο νερό, μπορούν τα ρούχα του να τον βοηθήσουν όσο σύβια. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει ήδη ο Κυριάκος. Όπως βλέπετε, θα βγάλει το παντελόνι και αφού το βγάλει, θα δέσει τα μπατζάκια στο πιο χαμηλό σημείο που μπορεί, κάποιο κόμπο.
Προφανώς για να φουσκώσουν και ναι, θα δείτε ότι φουσκώνει πάρα πολύ καλά και γίνεται ένα σωσίβιο το οποίο μπορεί να σε κρατήσει στην επιφάνεια του νερού 20 λεπτά, ίσως και μισή ώρα. Ίσως 20 απαραίτητα λεπτά για να ξεκουραστείς και λίγο και να δεις από εκεί πέρα τι μπορείς να κάνεις. Απαραίτητα θα έλεγα, κυρία Αθανασιάδη, γιατί ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύτιμος. Όπως βλέπετε τον Κυριάκο, περνά το παντελόνι πίσω από το κεφάλι του και με μία κίνηση τον φούσκωσε ένα σωσίβιο. Με μία κίνηση και μόνο. Αυτό είναι ικανό να τον κρατήσει την επιφάνεια μέχρι να πάει κάποιος να τον βοηθήσει. Μάλιστα, το κεφάλι στη μέση του παντελονιού. Το κεφάλι στη μέση του παντελονιού είναι καλό αναστικό μέσο. Σε περίπτωση που δεν φουσκώσει καλά, μπορεί ο ναυαγοσώστης να μπει κάτω από το νερό και να φυσήξει να δώσει περισσότερο αέρα μέσα στο παντελόνι. Δυστυχώς είχαμε κάτι απρόοπτο και δεν έχουμε τον χρόνο τον απαραίτητο. Δεσμευόμαστε όμως και υποσχόμαστε, η Κατερίνα, εκεί στους ανθρώπους ότι τη Δευτέρα, την Τρίτη, όποτε μπορούν, να έχουμε την συνολική εικόνα από τους τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να αντιδράσει όταν θα συμβεί ομιγέννητο το απρόοπτο. Ακριβώς, γιατί τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να σας δείξουν και κάνουμε, μια διάσωση. Κανόνισέ το για τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα και τους ανθρώπους εκεί, τους ναυαγοσώστες στην πλάση του Αλίμου. Δυστυχώς δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο για να σας δείξουμε κάποια άλλα χρήσιμα πράγματα. Εδώ, στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η πρώτη σας ενημέρωση. Ακολουθεί ο Κωστής Παράς με τις πρωινές του διαδρομές και προσκεκλημένο του σήμερα ο καθηγητής ο κ. Δημήτρης Τσάτσος του Συνταγματικού Δικαίου και η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας η κ. Μαριέτα Γιαννάκου Τσικώ. Μας καλή σας ημέρα.